άδεια και την επιμονή και την κατασυγκοφάνιση προσώπων. Κύριος Μελίδης, ο οποίος είναι άφωνος στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλο γράφει και... Αλλά στο Facebook είναι... Λέω για τον κύριο Μελίδη, γιατί είναι ο Βιδάρκης. Έτσι, μπράβο. Ο Βιδάρκης. Έτσι, έτσι. Και ζητάει πάλι την ψήφο μας. Εντάξει. Πάμε τώρα στο ωράριο. Εδώ πρέπει να πω ότι εγώ κατά την άποψή μου θα πρέπει οι κάτοικοι να πάνε στον εισαγγελέα. Θα πρέπει να πάνε στον εισαγγελέα. Δεν πρέπει να τα αφήσουν άλλο έτσι. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ο κύριος Τσουμάνης, ο προϊστάμενος του ΕΟΤ, είπε ότι έπρεπε να κλείσει ένα κατάστημα που παίζει κατ' εξαίρεση η μουσική. Ανταγωνίζεται όλα τα καταστήματα στο ιστορικό κέντρο, ανταγωνίζεται και δεν μιλάνε οι άνθρωποι, από ευγένεια δεν μιλάνε, μου το λένε εμένα, γιατί έχει μια άδεια παράνομη. Παράνομη του κυρίου Τσουμάνη. Γιατί ήταν φίλος του. Και του εξέδωσε μια άδεια. Δεν είναι ντροπή, κύριε Τσουμάνη. Λοιπόν, τι τους είπε τώρα. Α, λέει, δεν είναι αορίστο χρόνο η άδεια. Δεν το είχα παρατηρήσει. Πήγαν εκεί πέρα ο κύριος Ολύμπιος, ο πρόεδρος των κατοίκων της παλιάς πόλης. Γιατί ο κύριος Ολύμπιος θέλει να είναι, να τον βλέπουν και οι άλλοι. Αφού υπάρχει για όλους, πρέπει να είναι για όλους. Εννοείται. Καλά ο αστυνομικός διευθυντής, ο οποίος δεν εφαρμόζει, παρότι του στείλαμε την κοινή υπουργική απόφαση. Δεν την εφαρμόζει. Δεν εφαρμόζει το ΦΕΚ. Αυτό δεν το εφαρμόζει. Περιμένει να του πει ο ΕΟΤ. Εδώ υπάρχει νόμος. Το 12 έχει ψηφιστεί. Έχει ψηφιστεί το ωράριο. Έχει ψηφιστεί. Ακριβώς. Θα έπρεπε ο κύριος Τσουμάνης να βγάλει σύμφωνα με τον νόμο. Και εν πάση περιπτώσει ένας νόμος καινούριος καταργεί κάθε προηγούμενο. Έτσι, μπράβο. Κύριε, εγώ θα το λέω συνέχεια. Θα το λέω συνέχεια γιατί θα ακούσει κανένας εισαγγελέας. Ελπίζω να μας ακούσει κάποιος εισαγγελέας και να με καλέσει. Ελπίζω. Βέβαια, οι κάτοικοι θα προσφύγουν και στην υπηρεσία ιστορικών υποθέσεων γιατί κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Ακούστε τι μας είπε ο κύριος Ολύμπιος που επισκέφθηκε τον κύριο Τσουμάνη. Για γέλια και για κλάματα. Αύριο ζητάνε συνάντηση με την Υπουργό Τουρισμού. Ζητάνε οι κάτοικοι συνάντηση με την Υπουργό Τουρισμού. Να δούμε. Θα τους αφήσουν, θα αφήσουν τον κύριο Ολύμπιο να δει την Υπουργό. Πάμε να ακούσουμε, πάμε να δούμε τι μας είπε ο κύριος Ολύμπιος. Μετά από τις τρεις εκδοχές για το ίδιο πράγμα που μας έχει, όπως μας έχει ενημερώσει ο κύριος Τσουμάνης, η μία ότι η πρώτη ότι δεν ισχύει καμία άδεια, έχουν και οι δύο τελειώσει από τον Ιούνιο. Η δεύτερη εκδοχή ήταν ότι η μία έχει πάση να ισχύει από τον Ιούνιο και η άλλη ακόμα ισχύει. Και η τρίτη εκδοχή είναι ότι δεν ισχύει καμία. Τώρα αυτή τη στιγμή μας λέει ότι ισχύει, είναι αορίστου χρόνου η άδεια που έχει δώσει. Εμείς έχουμε δει την άδεια, δεν λέει κάτι τέτοιο, και ότι έχει απευθυνθεί στο αγραφείο του ΕΟΤ στην Αθήνα για, με ερώτηση τι ισχύει. Δηλαδή ισχύει η υπερτερή, η κανονιστική απόφαση της, του Δήμου, της απόφασης αυτής του ΕΟΤ περσινή ή όχι. Μας ζήτησε και εμάς να κάνουμε τις ανάλογες ενέργειες. Εμείς όμως αύριο θα ζητήσουμε να δούμε την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, για να μας δώσει μία εξήγηση και να της θέσουμε το θέμα. Εσείς θεωρείτε, επιμένετε ότι δεν έχει άδεια. Επιμένουμε ότι δεν έχει άδεια, ότι και κακώς δόθηκε και την πρώτη φορά, έτσι. Mm-hmm. Διότι τότε ίσχυε η κανονιστική απόφαση του 2012. Επομένως, δεν έπρεπε ο Δήμος, δεν έπρεπε ο ΕΟΤ να λάβει την πρωτοβουλία και να
παραγνωρίσει την κανονιστική απόφαση του Δήμου που ίσχυε από το 12 και να δώσει μία άδεια η οποία ουσιαστικά είναι μη νόμιμη και επιπλέον είναι εναντίον της ισονομίας που πρέπει να υπάρχει μέσα σε αυτήν την πόλη. Δηλαδή αν υπάρχουν καταστήματα δύο ταχυτήτων. Δηλαδή λένε ψέματα. Τους κοροϊδεύουνε. Κοροϊδεύει ο προϊστάμενος του ΕΟΤ, κυρία Υπουργέ. Πρέπει να το δείτε το θέμα προσωπικά. Κοροϊδεύει τους κατοίκους παλιάς πόλης. Για ένα μαγαζί. Για ένα. Τροπή. Εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι από τους ανθρώπους που μας λέει. Εγώ την εκτιμώ πάρα πολύ. Αρκεί να αφήσουν να εκθέσουν. Οι κάτοικοι. Εγώ πιστεύω, κυρία Περιφερειάρχη, θα το κάνει αυτό. Και ο κύριος Γίκας. Για ένα λεπτό να δουν, γιατί ζητάει ο άνθρωπος για ένα λεπτό να δουν την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη. Πρέπει να του πούνε, να ακούσει τι συμβαίνει εδώ στην Κέρκυρα. Υπάρχει κανονιστική απόφαση του 2012 και δεν την έλαβε υπόψη του, γιατί είναι φίλος του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Καλά, δεν και πάει έτσι όμως. Απόφαση και λέει να ορίστου χρόνο τώρα. Προσέξτε, έχει βγει καινούριος νόμος το 22. Τον Ιούλιο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και αυτός λέει ότι δεν τρέχει τίποτα. Καθορισμός διαδικασίας περιεχομένων δικαιολογητικών παραβόλων κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των τουριστικών καταλυμάτων και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. Βέβαια ο κύριος αυτός δεν έχει, δεν είναι εντός από πάνω λέει ότι έχει ενοικιαζόμενα. Αμφιβάλλω εγώ αν μένουν άνθρωποι από πάνω αφού παίζει νταμπαντούμπα από κάτω. Αμφιβάλλω, έτσι. Κοίταξε μου, γιατί δεν ξέρω τι έχει άδεια για μπαρ, για δίσκο. Γιατί άδεια έχει ζητήσει. Τι άδεια έχει ζητήσει. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιονύση. Πάμε. Θα το δούμε το θέμα. Θα παρακολουθήσουμε αύριο την Υπουργό. Θα την παρακολουθήσουμε και θα δούμε και θα τη ρωτήσουμε. Αν μας δοθεί ευκαιρία, Ρέα, εσύ θα πας να τη ρωτήσεις. Εάν δέχτηκε τους κατοίκους που έχουν κάποιο πρόβλημα με τον προϊστάμενο του ΕΟ, το οποίο έχει δώσει κατ' εξαίρεση σε έναν. Άδεια. Στο κέντρο της πόλης Κέρκυρας. Βέβαια. Λοιπόν. Πάμε σε εκλογές. Έχουμε την κυρία Κράτσα, η οποία